Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση τελικά τι θα γίνει με την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα και ουσιαστικά ο διάλογος πλέον ο πολιτικός έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για πολιτικά θέματα και μένουμε στασιμότητες. Ναι, αλλά αυτό είναι ευθύνη νομίζω της κυρίας Βούλτεψη κατ' εξοχήν ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ας κάνουμε μια μικρή υπομονή. Το Σάββατο θα εξαγγελθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα μιας κυβέρνησης αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ λεπτομερές και κοστολογημένο. Θα δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία αλλά και την ανάπτυξη που δεν έρχεται σε αυτή τη χώρα. Και πιστεύουμε ότι η λύση για την κρίση θα είναι αυτό που θα υποθεί το Σάββατο από το στόμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα. Κυβερνητική πρόταση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή. Αυτή τη στιγμή δημιουργεί την πρότασή σας? Όχι, όχι. Κυβερνητική πρόταση υπάρχει. Προφανώς γίνεται διάλογος και διαβούλευση για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν κλάδους επαγγελματικούς ή κοινωνικούς. Αλλά η πρόταση είναι λεπτομερέστατη. Σας το λέω επειδή την έχω δει. Σε 5-6 πυλώνες που εμείς θεωρούμε ότι θα στηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και με αυτές τις προτάσεις θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Μένει να τις ακούσουμε, ας κρατήσουμε λίγο υπομονή. Μην μένετε στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε στις γελιότητες της κυρίας Βούλτεψη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο λαός έχει κρεμάσει τις ελπίδες του και περιμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ την απάντηση για την λύση. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το επιτύχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.